Γεια σας, γεια σας. Θα σας πω λίγες λέξεις, λίγες φράσεις για τη γενικότερη σημερινή ημέρα και το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Συλλικότητα. Λέξη και ταυτότητα πρακτικά απαγορευμένη. Δεόντω εργαλειοποιημένη και αντικειμενικοποιημένη από την πατριαρχική κυριαρχία. Η συλλικότητα ως χαρακτηριστικό των cis και trans γυναικών, των μη διοικών ατόμων, των intersex ατόμων, των cis και trans ανδρών, ήταν πάντα στόχος με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. ΛΟΑΤΚΙ πλάς και φεμινιστικό κίνημα έχουμε κοινές αποτυπίες. Είναι γνωστό αυτό, κοινά βιώματα και διεκδικήσεις, όπως φυσικά και μετά και κίνημα κοινωνικής χειραθέτησης. Το ελληνικό κίνημα, αναπηρικό κίνημα κλπ. Καταλαβαίνετε. Και μόνο η ένωση δυνάμεων μπορεί να μας φέρει στο μέλλον της ανομίας και δικαιοσύνης που οραματιζόμαστε. Ως λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς, queer, non-binary, intersex κλπ. ΛΟΑΤΚΙ υποκείμενα στην Ελλάδα, είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ένα ισχυρό παρούσα. Παρά την ανεργία, τους αποκλεισμούς και την αφάνεια που βιώνουμε καθημερινά σε κάθε γωνία του τόπου. Αρκεί η μη πειθαρχημένη ακολούθηση της μάτσο πατριαρχικής κουλτούρας για μια ζωή βουτυγμένη στο μαρτύριο. Η πατριαρχική κουλτούρα άλλωστε μας θέλει μάτσο και αλληλοπές πάντα και παντού. Κάθε έννοια θηλυκότητας έχει συνδυαστεί με αδυναμία και αποτυχία. Σε κάθε περιβάλλον, κάθε θηλυκό υποκείμενο υποτιμάται και εξευτελίζεται όταν δεν έχει μάτσο έκφραση φίλου. Αν δεν επιτελείς έντονη και εξουσιαστική αλληλοπόντικα στον χώρο εργασίας, στην κοινωνία, στην πολιτική, στην οικογένεια, στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, ρε αδερφή, είσαι loser, δεν είσαι leader και δεν σου αξίζει να βρίσκεις εκεί με ισότιμους όρους. Αυτή η εξουσιαστική, αφομοιωτική, πατριαρχική πρακτική μέχρι και σήμερα βρίσκει ως κύριους στόχους κάθε cis και trans γυναίκα με θηλυκή έκφραση φύλου, κάθε trans μη διοικό άτομο με θηλυκή έκφραση φύλου, κάθε intersex άτομο με θηλυκή έκφραση φύλου και κάθε cis και trans άνδρα που δεν νιώθει άνετα να εκφράζει με μάτσο τρόπο το φύλο του. Γι' αυτό, όσο ένα trans άτομο γνωρίζει μόνο τη βία και την κακοποίηση σε όλη τη ζωή, όσο μια λεσβία γυναίκα, ένα γκέι άνδρα, ένα μπάι και πανσεξουαλ και ασεξουαλ άτομο υποχρεούνται να είναι στην τουλάπα για να επιβιώσει χωρίς διακρίσεις, όσο ένα trans μη διοικό άτομο φοβάται να είναι το εαυτό του σε μια κοινωνία που επιβάλλει αποκλειστικά δύο φύλλα, όσο ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο το πετάνε το σπίτι του ή το κακοποιούν στο σχολείο του ή μένει άστεγο, το φτωχό ΛΟΑΤΚΙ άτομο, όσο φοβόμαστε για την ίδια μας τη ζωή, όσο υπάρχουν τρανσφοβικές και ομοφοβικές απολύσεις, όταν το άτομο μοιράζεται στοιχεία της ταυτότητάς του και της ζωής του, επειδή δεν είναι πλέον συμβατό με την πολιτική της εταιρείας ή επειδή τι θα πούν οι πελάτες αν το μάθουν, όσο μας εξαναγκάζουν σε εκφράσεις φίλου που δεν μας κάνουν να νιώθουμε άνετα, όχι επειδή δεν αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα όπως λένε, αλλά επειδή δεν γίνεται να πάθει έτσι στον πελάτη. Όσο μας εξυστερίζουν και μας υποτιμούν, όσο μας εκμεταλλεύονται χωρίς να μας ασφαλίζουν, δίνοντας μας σίγουρα, απειλώντας μας με ξύλο και λέγοντας μας ότι μας κάνουν και χάρη που μας αποδέχονται ως trans, gay, bi κλπ. Ενώ θα μπορούσαν να προσλάβουν κάτι πιο normal. Όσο οι διώκτες μας βγαίνουν και από πάνω, όσο μας καταπατούν δικαιώματα ακόμη και αυτές που διαθύνονται ότι μοιάζονται για εμάς. Όσο οι μεγάλες εταιρείες χορηγοί θα έρχονται στα events της κοινότητάς μας για να μας πουλήσουν πόσο σύμμαχες είναι. Και όσο αυτές οι ίδιες εταιρείες και φυσικά το δημόσιο απασχολούν κατά κύριο λόγο cis, λευκούς, ετεροφιλόφιλους, σωματικά μη ανάπηρους, ελληνόφωνους, μάτσο άνδρες. Όσο η εξεργασία συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως αδίκημα και όχι ως ένα ακόμη επάγγελμα. Όσο τα σώματά μας υπενθυμίζεται με κάθε τρόπο πως δεν μας ανήκουν. Όσο στα μέσα και στην πολιτική δεν εκπροσωπούμαστε. Κι άλλα τόσα όσο, άλλο τόσο θα είναι αντίρρητη η έντονη ενότητα και σύσσωμη συνύπαρξη και παρουσία των κινημάτων μας στη διεκδική συγκεκρισονομία και δικαιοσύνη. Αρκεί η σημερινή ημέρα η αφορμή για να ενώσουμε δυνάμεις. Να αρνηθούμε την ομοφοβική, σεξιστική, τρανσφοβική, αναπηροφοβική, σπιτιστική και ρατσιστική πατριαρχική απομείωση. Προτάσουμε υπερήφανα την φιλικότητά μας, σπάμε τα σύνορα κάθε είδους. Ευχαριστώ. Σήμερα, διεθνής μέρα, όχι γιορτής, αγώνας για τις γυναίκες, χαιρετίζω από εδώ, από την καρδιά της Αθήνας, όλες τις τρανς γυναίκες του κόσμου. Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες και έχουν αποδείξει ότι είναι πάντα πρωτοπόρες και αγωνίστριες μαζί με όλες τις γυναίκες. Από τη Σίλια Ριβέρα μέχρι τη Ζακ Λό. Σήμερα είμαστε εδώ. Το μήνυμα των τρανς γυναικών σήμερα εδώ στη χώρα μας είναι αγαπάμε με τάσο στη ζωή. Διότι δεν θέλει να πει να υπάρχουμε, να ζούμε και να σπάσουμε την πατριαρχία. Εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε σημαία ένα σύνθημα.
το δικό μας στόχο δεν τέλειωσε ποτέ. Βίβα Μάρτα, βίβα Σίλια! Και εδώ και κάνουμε σημαία